Σε τραγωδία εξελίχθηκε φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε σπίτι στον Θραψανό. Αντικρίζοντας τις πυρήνες φλόγες, ο 60χρονος ιδιοκτήτης προσπάθησε να γλιτώσει. Όμως στην είσοδο του σπιτιού του δεν άντεξε και κατέρευσε. Ακούσαν τα παιδιά που μιλούσαν. Ναι. Και βγαίνω έξω και βλέπω τη φωτιά. Τι συμβαίνει? Εμείς είδαμε τον Κωστή. Δεν είναι και ο Κωστής τη φωτιά. Προλάβαμε και τον βγάλαμε έξω. Τον βρήκαμε στην πόρτα, πεσμένο. Και τον βρήκαμε στη μέση του δρόμου. Και βγαίνω εγώ, τότε πόνισε η ψυχή μου και του ρίξα μια κουβέρτα από πάνω. Τον νόμιζα πως θα ζούσε. Λέει, κάτσε ο Κωστής. Τον κακομύριε μοναχός μέσα. Ούτε μάνα, ούτε πατέρα, πράμα. Ούτε αδερφό, πράμα. Πώς πήρε φωτιά, είχε μια σόπα, τι είχε? Είχε λέει σόμπα, τσίμαθα τώρα πως ανάβανε λέει τσεριά. Είχε παρέα και ανάβανε τσεριά και πίνανε. Και ζαλίσε πρέτσιπες λέει το ραμποτέ απάνω τους. Και κάει και τσάω κακούνιτς. Κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν τη φωτιά έσπευσαν στο σημείο, απομακρύνοντας τον 60χρονο, ο οποίος είχε σοβαρά εγκάβματα σε όλο του το σώμα, ενημερώνοντας ΕΚΑΒ και πυροσβεστική υπηρεσία. Ανάσαινε, αλλά αμέσως, ας πούμε, και οι διασώστες και ο γιατρός που ήρθε με το ΕΚΑΒ είπαν ότι δεν. Ήταν είχε πολύ σοβαρά τα τραύματα. Ναι, το 55% ήταν ήδη, ας πούμε, κατεστραμμένο. Πώς δεν συγχωρείς, πάνε για μου, ήταν, έτσι, ήταν και μικροσκοπικό. Ήταν ένα σουρουλάκι στον δρόμο, στη μέση του δρόμου. Πόνισε η ψυχή μου. Είχε παιδιά? Όχι, καλά, ελεύθερος ήταν. Ελεύθερος. Αγιογράφος άριστος. Αυτός ήταν επιληπτικός ήταν. Λέω, μήπως έπεσε στη σώμα πάνω στην ηλεκτρική και κάτσε. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 άντρας έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Έπαθε εγκάβματα σε όλο το σώμα. Την αναζήτηση και τη διάσωση την έκανε γείτονας πριν προλάβουμε να φτάσουμε εμείς. Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τη διακομίσει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Σήμερα το πρωί μάθαμε ότι κατέληξε. Από τις ενδείξεις που έχουμε δεν έχουμε κάποια κακόβουλη ενέργεια, οπότε πιθανόν είχαμε κάποια αμέλεια από μέρος του ιδιοκτήτη. Ο 60χρονος διέμενε μόνος του στο σπίτι, το οποίο έγινε στάχτη. Το χωριό έχει συγκλονιστεί από το τραγικό αυτό συμβάν. Ήταν στην πόρτα. Στην πόρτα ήταν πεσμένος. Δηλαδή έκανε προσπάθειες να γλιτώσει. Ναι. Τώρα με τι δυνάμεις είχε και προσπάθησε, ας πούμε, να βγει έξω. Αλλά είχε εισπνεύσει και τους καπνούς. Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο άτυχος άντρας δεν είχε τις αισθήσεις του, με τον ίδιο να μεταφέρεται αρχικά στο Παγνί και μετέπειτα στη ΜΕΦ του Βενιζελίου, όπου υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.